Σήμερα υποδεχόμαστε καθηγητές και μαθητές από σχολεία της Ισπανίας και της Ιταλίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus με θέμα το σχολικό εκφοβισμό, το bullying. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί μαθητές, σας καλωσορίζουμε με χαρά και με τις πιο θερμές ευχές σήμερα στο σχολείο μας. Αυτή τη βδομάδα θα περάσετε μια βδομάδα με δράσεις και ξεναγήσεις, αποδεικνύοντας ότι στόχος του προγράμματος Erasmus είναι η ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα σχολικού εκφοβισμού, στην ανέβρεση λύσεων, στην επαφή, στη γνωριμία με άλλους πολιτισμούς και φυσικά στη δημιουργία νέων με ήθος. Εύχομαι λοιπόν όλη αυτή τη βδομάδα να περάσετε καλά και στο τέλος θα δούμε τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας. Ελπίζω να απολαύσετε τη φιλοξενία μας, όπως και τα δικά μας παιδιά απόλαυσαν τη δικιά σας φιλοξενία. Καλημέρα στους καθηγητές, στις καθηγήτριες και στα παιδιά που φιλοξενούμε στο νησί μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στο σχολείο για αυτή την όμορφη δράση, για τις προσπάθειες που κάνουν για να έχουν εξωστρέφεια. Και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι και για τα παιδιά μας, τα οποία ταξίδεψαν τον Οκτώβριο στην Ισπανία, και για τα παιδιά που είναι εδώ και βλέπουν το νησί μας. Θέλω να ευχηθώ στα παιδιά να έχουν μια πολύ ωραία διαμονή εδώ στις οικογένειες που τα φιλοξενούν. Εμείς ως Δήμος είμαστε κοντά σε αυτές τις δράσεις και σε όλα τα σχολεία, για να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, έτσι ώστε να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω και τις καθηγήτριες και τους καθηγητές που συνοδεύουν τα παιδιά και όπως μας φιλοξένησαν εκείνοι, έτσι θα προσπαθήσουμε και εμείς να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ευχαριστούμε την τηλεόραση που ήρθε εδώ στο σχολείο μας για να δει τι ωραία πράγματα κάνουμε με τους μαθητές και φίλους καθηγητές από την Ισπανία και την Ιταλία, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Αυτή την εβδομάδα τα παιδιά από τις ξένες χώρες θα απασχοληθούν εδώ στο σχολείο μας με διάφορες δραστηριότητες, ομαδικές αλλά και ατομικές. Θα δώσουμε έμφαση στην αντιμετώπιση του προβλήματος του bullying και στην ανίχνευση των αιτιών του μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Βέβαια, δεν θα είναι μόνο δουλειά, αλλά θα είναι και ψυχαγωγία, καθώς τα παιδιά από το εξωτερικό θα γνωρίσουν την ομορφιά του τόπου μας, ξεκινώντας φυσικά από τον πολιτισμό, μουσείο, ασκληπείο, ζιά, περίπατο στη φύση. Και βέβαια, αργότερα θα ασχοληθούμε πάλι στο σχολείο μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος τεχνολογίας με ξυλουργική και φυσικά με μουσική και ζωγραφική. Κύριε Βιλιγκέ, βρισκόμαστε εδώ στο πρώτο γυμνάσιο που έχουν έρθει παιδιά από την Ιταλία και την Ισπανία στο πρόγραμμα του Erasmus, και να μας πείτε αυτό το πρόγραμμα σε τι ακριβώς αφορά. Είναι ένα πρόγραμμα Erasmus το οποίο είναι με ανταλλαγή μαθητών. Το θέμα του είναι ο σχολικός εκφοβισμός. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που είναι σε έξαρση τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα. Και προσπαθούμε και εμείς να συμβάλλουμε, ώστε να βρούμε τα αίτια, αλλά και να βρεθούν και λύσεις. Και έτσι κάναμε μια σύμπραξη στο ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα του Erasmus. Τα δικά μας παιδιά είχαν επισκεφτεί το σχολείο της Μούρθια της Ισπανίας τον Οκτώβριο, όπου είχαν φιλοξενηθεί εκεί από οικογένειες Ισπανών μαθητών. Ως εταίρος, εκτός συντονιστής, είναι το Ισπανικό σχολείο. Και εταίρος έχει εμάς και ένα σχολείο από την Ιταλόνα, από την Καλάβρια. Οπότε τον Οκτώβριο είχαν πάει οι μαθητές, οι δικοί μας και οι Ιταλοί, στην Ισπανία. Και σήμερα ήταν και τώρα είναι η δικιά μας σειρά να φιλοξενήσουμε αυτή τη βδομάδα. Πόσα παιδιά και σε πόσες οικογένειες του νησιού μας μένουν? Είναι 6 παιδιά από την Ισπανία και 6 παιδιά από την Ιταλία, τα οποία μένουν σε 8 οικογένειες, 9 οικογένειες του νησιού. Είναι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας, είχαν φιλοξενηθεί, γνωρίζουν τα παιδιά
όταν γνωρίστηκαν με τα παιδιά όταν πήγαν στην Ισπανία. Οπότε ανταποδίδουμε τώρα τη φιλοξενία και θα κάνουμε δράσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Όλη την εβδομάδα θα διαρκέσουν οι δράσεις, αλλά βέβαια όπως και εμείς όταν πήγαμε εκεί επισκεφτήκαμε και αρχαιολογικούς χώρους και διάφορα πολιτιστικά μνημεία, το ίδιο θα γίνει και εδώ. Θα έχουμε και άλλες δράσεις πέρα από τις δράσεις για το σχολικό εκφοβισμό. Θα πάνε στη ΖΙΑ, θα επισκεφτούν το Ασκληπείο και ό,τι άλλο και άλλους αρχαιολογικούς. Τα έξοδα αυτά των παιδιών καλύπτονται από τους ίδιους, καλύπτει κάποιο μέρος ίσως ο Σύλλογος Γονέων? Πώς ακριβώς γίνεται? Τα έξοδα αυτά, σας είπα ότι εταίρος είναι το, ότι συντονιστής είναι το σχολείο της Ισπανίας. Το οίκη της Ισπανίας χρηματοδότησε το συγκεκριμένο σχολείο της Μούρθια, το οποίο μας έβαλε εταίρος και μας έδωσε ένα συγκεκριμένο ποσό προκειμένου να γίνουν αυτές οι δράσεις.